Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Είναι η τρίτη αγωνιστική για τα play-off της Super League, η οποία μετά από δύο αναβολές διεξάγεται τελικά σήμερα. Και εσείς θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky ζωντανά την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη. Εξαιρετικά σημαντικό από άποψη βαθμολογικής σημασίας παιχνίδι, καθώς η ΑΕΚ θέλει να ξεκολλήσει από τον πυθμένα της ειδικής κατάταξης των play-off, ενώ ο Άρης θέλει να δώσει συνέχεια, αν μη τι άλλο, στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει στην δεύτερη αγωνιστική αυτή τη διαδικασία. Νομίζω, Άγγελε Τόμπρε, ότι πολλά μπορούν να εξαρτηθούν από το σημερινό παιχνίδι σε ό,τι αφορά στις επιδιώξεις των δύο ομάδων. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή έχεις κάποια διαφορετική άποψη από αυτού. Καταρχάς, βασική επιδίωξη, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα των δύο ομάδων, είναι να αποφύγουν την τελευταία θέση των play-off, που θα τους βάλει σε μεγάλους μπελάδες, γιατί θα μπουν από πάρα πολύ νωρίς, όποια ομάδα δεν καταφέρει να την αποφύγει, στην διαδικασία της πρόκρισης από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League από τις 15 Ιουλίου, λίγο μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δηλαδή δεν θα έχουν προλάβει καλά-καλά να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί για την νικήτρια ομάδα τότε. Και βέβαια, αν υπάρξει νικητής από το σημερινό παιχνίδι, τότε θα πλησιάσει στον ένα ή στους δύο βαθμούς τους δύο πρωτοπόρους και ίσως με μια ισοπαλία το βράδυ θα μπορέσει ο νικητής, αν υπάρξει, επαναλαμβάνω, σε αυτό το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, να αρχίσει να ξανασκέφτεται και την πρωτιά που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Σας είπαμε ότι μετά από δύο αναβολές διεξάγεται τελικά σήμερα η αναμέτρηση. Η ΠΑΕΑΕΚ με μια πρωτοβουλία εξέβρασε την ευαισθητοποίησή της πάνω σε ό,τι ταλανίζει την κοινωνία μας μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Γίναμε μάρτυρες φρικτών γεγονότων που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια τριών ζώων, ανθρώπινων ζώων. Βλέπετε το βιντεάκι το οποίο προβλήθηκε λίγο πριν και με την λέξη ΑΕΚ παίζει με όσα θα θέλαμε να δούμε στην συνέχεια. Με τον προβληματισμό που καλούμαστε να αναθρέψουμε μέσα μας προκειμένου να κρατήσουμε ζωντανά τα όνειρά μας. Νομίζω, Άγγελε, μια εξαιρετική πρωτοβουλία που αποδεικνύει ότι η κουλτούρα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μέχρι τώρα. Και τουλάχιστον η ΠΑΕΑΕΚ το έχει αποδείξει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια αυτό, σε πολλές ανάλογες περιπτώσεις, και συνεχίζει να το κάνει. Λοιπόν, όπως βέβαια ίσως έχετε ακούσει, ίσως έχετε πληροφορηθεί, θα υπάρξει και ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Και μαύρα περιβραχιόνια. Και μαύρα περιβραχιόνια. Δυστυχώς, είμαστε υποχρεωμένοι να αποτίσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής σε συνανθρώπους μας που χάθηκαν μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, τρίτη αγωνιστική είπαμε στα play-off της Super League. ΑΕΚ Άρης, τι θα λέγατε σιγά σιγά να αρχίσουμε να μπαίνουμε στους ρυθμούς του αγώνα, βλέποντας τις επιλογές των δύο προπονητών? Υπάρχουν στη συνέχεια και οι δύο συνάδελφοι, ο Χρήστος Τριανταφυλόπουλος και ο Άρης Τσιάρας, που βρίσκονται στους πάγκους των δύο ομάδων και θα μας μεταφέρουν και το ρεπορτάζ. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να δούμε τους 11 των γηπεδούχων, με τους Σάχα, Μαϊστόροβιτς, Γκέντσογλου, Λαγό, Αραούχο, Καφέ, Γιάχιτς, Μαντούκα, Τζιμπούρ, Σκόκο και Πλάνκο να παίρνουν θέση στην αρχική ενδεκάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς. 4-4-2 για την ΑΕΚ. Το ίδιο σύστημα πιθανότατα και για τον Άρη, με τον Σιφάκη κάτω από τα δοκάρια, τον Ρονάλντο Γκιάρο και τον Ασούτη που επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά είναι ο Νέτο, αριστερά ο Αράνο, αμυντικά χαφ είναι ο Πρίτας με τον Ναυτή. Και στην μεσαία γραμμή αριστερά πιθανότατα ο Κάλβο, δεξιά ο Χαβίτο, στην επίθεση ο Τζόνσον με τον Κάμπορα. Ο Κόκκι είναι η μεγάλη απουσία για τον Άρη, και καθώς οι δύο ομάδες βγαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο, να πάμε και στους δύο συναδέλφους. Πρώτα στον Χρήστο Τριανταφυλόπουλο για να μας πει τι προέκυψε την τελευταία στιγμή με τον Κώστα Μανολάκη, ενώ ήταν στα σχέδια του Ντούσαν Μπάγεβιτς, τελικά δεν βρίσκεται ούτε καν στον πάγκο.
Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από τον πάγκο της ΣΑΕΚ. Όπως το είπεστε, πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Κώστα Μανολά. Περισσότερο για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός 18. Αισθάνθηκε χθες την τελευταία προπόνηση, αν και έγινε σε χαλαρό ρυθμό, ενοχλήσεις στον οπίστιο Μοιραίο. Έτσι λοιπόν, αφού έρχονται τα δύο μάτς στη Θεσσαλονίκη με Άρη και ΠΑΟΚ, προτίμησε ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς να μην το ρισκάρει, να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του στο σημερινό παιχνίδι, βάζοντας έτσι στην θέση του τον Σανέλ Γιάχιτς. Η άλλη σημαντική απουσία της ΑΕΚ είναι ο τιμωρημένος Μάκος. Εκτός αποστολής έμειναν ο Χέρση, παρόλο που ήταν βασικός στον Καρεσκάκη, ο Γιαχάγη, ο Αλεξόπουλος και ο Κουτρομάνος. Πάμε και στον Άρη Τσιάρα για να δούμε, εκτός από τον Κόκε, τα υπόλοιπα αγωνιστικά, από την απουσία του Κόκε, τα υπόλοιπα αγωνιστικά νέα του Άρη πριν τη σέντρα. Άρη, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και από εμένα από τον πάγκο του Άρη. Τρεις είναι κυριότερες απουσίες για τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ στην σημερινή αναμέτρηση. Όπως βλέπαμε, ο Σέρχιο Κόκε έχει πρόβλημα στους κοιλιακούς και δεν συμπελήφθη στην αποστολή. Από εκεί πέρα, εκτός είναι και ο Κρίστη Βαγγέλη, ο οποίος είναι knockout για το υπόλοιπο των play-off, ενώ και ο Σταύρος Λαμπριάκος είναι τιμωρημένος και δεν κατεβαίνει στην Αθήνα. Από εκεί πέρα, δύο θέσεις ήταν στο μυαλό του, πεζόντουσαν στο μυαλό του Έκτορ Ραούλ Κούπερ πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Η πρώτη, η θέση του center back, προτιμήθηκε Ρονάντο Κιτσαντή του Ευθύμου Κουλουχέρη, και στη δεξιά πτέρυγα της μεσάς γραμμής ο Φρανσίσκο Χαβίτο προτιμήθηκε αντί του Καμέλ Μεριέμ, καθώς στην αντίπερα όχθη ο Παναγιώτης Λαγός φαίνεται πως στα μάτια του Έκτορ Ραούλ Κούπερ είναι αδύναμος κρίκος για τον Αργεντινό τεχνικό και θέλει να χτυπήσει από εκεί πέρα με τις διεμβολήσεις του Ισπανού Άσου του Άρη. Λοιπόν, διαιτητής της συνάντησης ο κύριος Κουκουλάκης από την Κρήτη, από τον Σύνδεσμο Ηρακλείου Βοηθή, ο Τρίφωνας από την Κέρκυρα και ο Φθινιάδης από την Πιερία, τέταρτος ο Τσινιάνης από το Σύνδεσμο της Αθήνας. Τα πάντα λοιπόν έτοιμα για την έναρξη της αναμέτρησης. Εδώ είναι το διαιτητικό τμήμα με τις μαύρες εμφανίσεις ο Άρης με τις κίτρινες η ΑΕΚ, και η σιγή ενός λεπτού για την οποία σας λέγαμε λίγο νωρίτερα τούτη την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Που τηρήθηκε με ευλαβικότατα το λεπτό και η ησυχία, απόλυτη ησυχία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, τα πάντα έτοιμα πλέον για την έναρξη της αναμέτρησης, η οποία θα διεξαχθεί από το βλέμμα του Γιάννη Τοπαλίδη, του βοήθου του Ρεχάγκελ στην εθνική ομάδα. Αν και εδώ που τα λέμε δεν βρίσκονται και πολλοί Έλληνες στις εντεκάδες των δύο ομάδων, τρεις για την ΑΕΚ και δύο για τον Άρη. Πάντως η μετάθεση των ημερομηνιών για την ολοκλήρωση της διεξαγωγής των play-off έχει βάλει πονοκεφάλους όχι μόνο στον Ατολικάκη αλλά σε όλους τους ομοσπονδιακούς τεχνικούς. Δεν ξεκίνησε με την ΑΕΚ να έχει την πρώτη επίθεση. Καθότι σύμφωνα με την οδηγία της FIFA, από τις 17 Μαΐου και ύστερα όλοι οι ποδοσφαιριστές που θα κληθούν από τους ομοσπονδιακούς τεχνικούς είναι υποχρεωμένοι να τους ακολουθήσουν. 19 ολοκληρώνονται τα play-off. Ήδη το πρώτο πρόβλημα για το συγκεκριμένο θέμα προέκυψε στην ΑΕΚ με την κλήση του Ρεφ Τζιγμπούρ στην εθνική ομάδα της Αλγερίας, που δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει και να αφήσει την ΑΕΚ για περισσότερο από τις 17 του μηνός. Επομένως θα χάσει το τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αν τελικά ισχύσει αυτό. Ο Νασούτ είναι εκείνος που βγάζει την πρώτη μπάλα για τον Άριο Τζόνσον, που βρέθηκε στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Γιάχιτς. Ο Γιάχιτς που έχει οπισθοχωρήσει στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Μαϊστόροβιτς, κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ. Πέμπτη απουσία του Κώστα Μανολά, που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, γιατί αντιμετωπίζει πρόβλημα από χθες και θέλει να τον προφυλάξει ο Μπάγκεβιτς εν ώψη της συνέχειας.
ψάχα κάτω από τα δοκάρια. Ισάκ τοποθετεί τους συμπαίχτες του προκειμένου να εμποδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το οπτικό πεδίο. Στον Ντάρσι Νέτο που είναι έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ. Χωρίς